Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Μπασκετάκι Σαλόνικα Master League, τρίτη αγωνιστική, το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Δύο από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου, Πανικός με τα Τυρκουάζ, τη μία πλευρά, τυπικά φιλοξενούμενος, και από την άλλη Τιτάνες με τα Μπλε, εδώ με το Τζάμπολ, με πρώτη κατοχή για την ομάδα του Πανικού. Ο Πανικός θα ξεκινήσει με Παρασκευά, με το νούμερο 55. Εδώ έχουμε την πρώτη προσπάθεια, άστοχη rebound από τον Λάπα. Και καλογύρου στην οργάνωση του παιχνιδιού. Δίνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα. Οι Τιτάνες με Λάπα μέσα, καλογύρου. Εδώ έχουμε το κλέψιμο από τον Παρασκευά. Παρασκευά στο drive, καλάθι. 0-2 για το τυπικά φιλοξενούμενους παίκτες του Πανικού. Τώρα ο Βανδύρας στην οργάνωση παιχνιδιού. Κινητήριος μοχλός για την ομάδα των Τιτάνων. Βανδύρας, Καλαφάς, Καλογύρου, Λάπας και Καρκαγιάννης για τους Τιτάνες. Έχουμε το φάουλ που δείχνει ο διευθυντής. Από την άλλη πλευρά έχουμε Παρασκευάς με το νούμερο 55, με το νούμερο 6 Τσοφογιώργος, με το νούμερο 23 ο Πραντέκος, με το νούμερο 4 ο Καρανάτσιος και με το νούμερο 25 ο Κοντόπουλος. Καλογύρου λοιπόν στην πρώτη, στις δύο βολές που έχει δικαίωμα να εκτελέσει. Εύστοχο στην πρώτη. Μειώνει το σκορ σε 1-2. 9 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεύτερη εύστοχη βολή από τον Καλογύρου και η ισοπαλία. 2-2. Νωρίς είναι ακόμη. Το παιχνίδι λογικά θα είναι κλειστό παιχνίδι. Το βλέπουμε σε άμυνα ζώνης. Όχι, δεν είναι ζώνη. Όχι, ζώνη. Είναι δίκαιο, σωστά σας είπα. Την ομάδα των Τιτάνων. Σοφογιώργος, Κοντόπουλος. Τα 10 στα σουτάρια, 2 άστοχος. Παραλίγο το επιθετικό από τον Σοφογιώργο. Τελικά κατοχή για τους Τιτάνους. Βανδύρας και Καλογύρου, ένα λάθος την μπάλα. Οι δύο περιφερειακοί για την ομάδα των Τιτάνων. Ψάχνει κάποια πάσα προς τον Καλαφάτη, δίνει στο Λάπα τελικά. Ο Ανδύρας υπό την πίεση του Παρασκευά, το πικ με τον Λάπα. Καλογύρου σου 3 πόντων άστοχο, Κοντόπουλος, ίσως και αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από τον Τρανσδέκο. Σοφογιώργος, προδέχεται την μπάλα. Τρανδέκος σου 3 πόντων από τον Παρασκευά, άστοχος, rebound ο Καρκαγιάννης. Βανδύρα σου 3 πόντων, άστοχο. Νευρικές οι δύο ομάδες, επιθετικό από τον Καλαφά. Καρκαγιάννης, Βανδύρας, περνά τον Παρασκευά. Βανδύρας, άστοχος, rebound ο Λάπας. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει και επίδυση αρχικά. Καλογύρι ξανά για 3. Πάλι airball, κρύες οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Πολύ άστοχα τα σούτ τους, δεν πειράζει, θα το βρουν σε λίγο, είναι ποιοτικές ομάδες και οι δύο. Τώρα Ψοφογιώργος επιστρέφει στον Παρασκευά. Παρασκευάς είναι ο κινητήριος μοχλός για την ομάδα του Πανικού. Αυτός δίνει το τέμπο, αυτός παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις. Με τον Πραντέκο στο πόστα, στο χείρ, rebound ο Λάπας. Λάπας είναι η ψυχή των Τιτάνων. Ειδικά στο low post παιχνίδι είναι εξαιρετικό σε άμυνα και επίθεση. Πολλά rebound, πολλές μάχες σε κάθε match. Βανδύρας εδώ, το handoff. Καλογύρου, το διπίστη Ψοφογιώργου. Το αλατζαμπάρ κίνηση άστοχη. Έχουμε φάουλ, διεκδίκει στο rebound. Ο Ψοφογιώργος Δημήτρης είναι μέσα τώρα με το νούμερο 6. Είναι και αδερφός στον πάγκο, ο Φάνος. Εδώ τώρα ο Ψοφογιώργος, ο Δημήτρης. Θα διαβάζει την μπάλα. Παρασκευάς για τον Κοντόπουλο, Κοντόπουλος. Παρασκευάς πάλι το handoff υπό την πίεση του Βανδύρα, σου 3 πόντων, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Βανδύρα. 6-48 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, 2-2 το σκορ. Καλαφάς, κίνηση, θετικό rebound του Καλογύρου, Καλογύρου θα τελειώσει ο ίδιος, αμυντικό του Πραντέκου. Παρασκευάς ανεβάζει ένταση, πάει μέχρι μέσα, έχει τα πάσα, Ψοφογιώργος. Σουτ 2 πόντων, άστοχο, αμυντικό του Καρκαγιάννη.
σε αργό τέμπο οι Τιτάνες, είναι και λίγα άτομα σήμερα, μόλις 8. Την άλλο πανικός κανονικά είναι Σελίρης. Λάπας για 2 άστοχος, Κοντόπουλος στο μυντικό rebound, Παρασκευάς, Σοφογιώργος, Παρασκευάς άστοχος, Πρανδέκος στο rebound, παραλίγο το κλέψιμο το Λάπας, κρατεί ο Πρανδέκος, Σοφογιώργος για 2 από κοντά, έστοχος, 2-4. Για τους τυπικά φιλοξενούμενους παίχτες του πανικού. Βανδύρας, κλέβει ο Ψοχογιώργος. Μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 4 πόντια από τον Ψοχογιώργο τον Δημήτρη. Δίνουν προβάδισμα για την ομάδα του πανικού. 2-6. Καρκαγιάννης, ψάχνει κάποια πάσα, Καλαφάς, Φιλί, Καλογύρου, προσποιείται, baseline drive, προσπάθεια, λιώνεται από τον Πραντέκο, Λάπας, τελειώνει η επίθεση, Βανδύρας, τέλος. Αργές επιθέσεις από τους Τιτάνες μέχρι τώρα, δεν βρίσκουν κάποιες λύσεις στην επίθεση. Και έχουμε το πρώτο time out της αναμέτρησης για την ομάδα των Τιτάνων, 5 λεπτά από την λήξη της πρώτης περίοδου, 2-6, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Έρδομ. Το μάτς ανάμεσα στους Τιτάνες και τον Πανικό. Το σκορ είναι 2-6. Με πρωταγωνιστή τον Ψοφογιώργο μέχρι τώρα οι Τιτάνες, τον Ψοφογιώργο Δημήτρη. Ο Πανικός έχει πετύχει τις 4 τελευταίες πόντους της ομάδας του. Κοντόπουλος του 3 πόντων, εύστοχος! 2-9 για τους Τιτάνες, για τους... Συγγνώμη για τον Πανικό, 2-9. Και Βανδύρας. Εδώ το deflection. Τώρα θα κλέψει ο Παρασκλέπο, Παρασκευάς. Μέχρι μέσα. Απλό φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι. Δικαίωμα για 2 βολές στον Παρασκευά. Και έχουμε αλλαγή. Περνάει ο Τράκας μέσα στη θέση του Καρκαγιάννη. Αλλαγή. Εύστοχο στην βολή ο Παρασκευάς. Άστοχο στη δεύτερη, αμυντικό από τον Βέλα, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Τελειώνει επίθεση Τράκας, καλογύρου στους 3 πόντων, άστοχο, επιθετικό του Καλαφά, Τράκας, λάθος παραλίγο, λάθος πάσα, Βανδύρα στους 3 πόντων, μέσα και 5-10 για τους Τιτάνες, με τρίπο τη βόμβα από τον Βανδύρα, από την κορυφή, η αγαπημένη του θέση στο γήπεδο. Παρασκευάς, προσποιείται για το Γεντόφ μέχρι μέσα, τελικά δεν συνεννοήθηκαν καλά με τον συμπέχτη του, με τον Καρανάτσιο. Και ακόμη μια ευκαιρία για τους Τιτάνες να μειώσουν το παιχνίδι, το σκορ. 5-10, 3-48 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Βανδύρας, Καλογύρου, Κωστάριο Βέλλας, τον Πραμβέτο προσπαθεί, και ο Καλαθάς. Ψάχνουν να βρουν κάποιο κενό στην άμυνα των Πανικού. Ένα fade away από τον Καλαθά, επιθετικό rebound του Βέλλα, Βέλλας. Στον Τράκα, Τράκας για 3. Μέσα! Δεύτερο τρίποντο για τους Τιτάνες και 8-10 το σκορ. Σας είπαμε θα είναι κλειστό, θα είναι ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, δύσκολο να ξεφύγει κάποια ομάδα από νωρίς. Το πήκε ρόλ, Ψοφογιώργος. Ξανά σου 2 πόντων, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Βανδύρα, Καλογύρου τώρα, πάει μέχρι μέσα. Αστοχή υπό την πίεση του Παρασκευά, Ψοφογιώργος, αμυντικό rebound. Παρασκευάς, να δούμε, θα πάει σε γρήγορο τέμπο. Ψάχνει κάποια λύση, Ψοφογιώργος δεξιά του. Ψοφογιώργος, πασάρι στο Πραμβέκο.
στα 6 ο Τραμβέκος. Κοντόπουλος από την αντίθετα της αντίθετης 45 που εστόλισε πριν. Αλλά άστοχος, καλογύρι το rebound. Αυτή τη φορά θα οργανώσει αυτό στην επίθεση. 2,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. 8-10 το σκορ, πάντα μπροστά ο Πανικός. Από την αρχή του αγώνα έχει ένα μικρό προβάδισμα. Παραλίγο το κλέψιμο, αλλά τελικά φάουλ από τον Καρανάτσιο. Είναι το δεύτερο ομαδικό για, για τον Πανικό. Λίγα τα φάουλ τώρα. Και έχουμε αλλαγή για τον Πανικό. Με το νούμερο 8 θα περάσει ο Νικολόπουλος στη θέση του Καρανάτσιου. Επαναφορά με τον Καλογύρου, Βανδύρας προσποιείται. Άλλη μια τρίπλα θα σουτάρει. Εύστοχος ο Βανδύρας και έχουμε ισοπαλία στο μάτς 10-10. Υπάρχουν πολλές ισοπαλίες. Σας είπαμε κλειστό παιχνίδι. Κοντονάς και Κοντόπουλος. Παρασκευάς προσποιείται. Έξτρα πάσα στη γωνία. Πραμβέκος μέχρι μέσα. Το φλότερ άστοχο. Καλογύρισε ένα ακόμα με την κορυμπάουν. Δέκα-δέκα. Τράκας προσποιείται. Πάσα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο παιχνίδι για, για τους Τιτάνες. 12-10, πρώτος προβάσμα στο παιχνίδι. Πολύ ωραίο το τριγωνάκι μεταξύ Καλογύρου, Τράκα και Βέλα. Με τελικό αποδέχτη τον Βέλα, ο οποίος πέτυχε το καλάθι. Τρίποντη βόμβα από τον Παρασκευά, άστοχη. Τότε έχουμε διεκδικήσει την πάλι στο κέντρο του Παρασκευά. Πραμβέκος προσποιείται και καλάθι. 12 όλα από την ασίστ του Παρασκευά. 1-20, 12 όλα. Τρίτη σοπαλία στο παιχνίδι. 1-15 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Καλογύρου. Οι Τιτάνες αργό ρυθμό. Ο Πανικός πάντα προσπαθεί λίγο να τρέξει, ειδικά με τον Παρασκευά μέσα. Τράκας για τρεις, άστοχος. Και έχουμε φάουλ στην διεκδίκηση του rebound. Το νούμερο 8 έκανε το φάουλ στη διεκδίκηση ο Νικολόπουλος. Και έχουμε αλλαγή, Ψοφογιώργος θέση του Ψοφογιώργου. Ψοφογιώργος Θάνος θέση του Δημήτρη. Και με το νούμερο 11 ο Τσελεκίδης στη θέση του Πραμβέκου. Μία αλλαγή στα γκάρ και μία αλλαγή στη front line των Πανικού. Καλογύρι το out. Τράκας. Βανδύρας. Υπό την επιτήρηση του Παρασκευά. Αλλαγή εδώ έχουμε στην άμυνα στα screen. Βανδύρας του τριών πόντων. Άστοχο. Rebound του Παρασκευά. Αν δεν θα πάει coast to coast. Όχι. Λαγιάζει. Πάσα Ψοφογιώργος Θάνος για δύο, άστοχος. Rebound του Νικολόπουλου. Ψοφογιώργος. Άστοχος ο Παρασκευάς. Rebound, ποιος άλλος ο Καλογύρου. 32 για τη λήξη του πρώτης περίοδου. 12 όλα. Τράκα στη γωνία. Δέλας, έχουμε το φάουλ. Καωματικά. Δεύτερα τα 14 στη διάθεση των Τιτάνων. Καλογύρι στην επαναφορά, καλαθά στη γωνία. Τράκας. Βέλας στο post. Θα γυρίσει, άστοχος. Αμυντικό του Νικολόπουλου. Και 13 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση του Πανικού. 10. 7 τώρα, Παρασκευάς, δεν θα αποφασίσει. Παρασκευάς. Ψάχνει μια πολύ ωραία πάσα στον Νικολόπουλο. Στον Κοντόπουλο. Και καλάθι, φοβερή φάση από τον Πανικό. 12-14. Τέλος πρώτης περίοδου και επιστρέφουμε σε λίγο για αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι. Ξεκινάμε λοιπόν, δεύτερη περίοδος. Τιτάνες εναντίον Πανικού, 12-14. Ελαφρύ το προβάδισμα του Πανικού. Έχει περάσει και ο Αντωνάκης στο γήπεδο, ο coach του Πανικού. Πάντα έρχεται από τον πάγκο. Πολύτιμες λύσεις, ειδικά στο σκοράρισμα με το περιφερειακό του σουτ. Εδώ έχουμε το καλάθι από τον Λάπα. Σας είπαμε στο post είναι εξαιρετικός. Έχει πολύ καλά τελειώματα, πολύ δυνατές οι μονομαχίες του πάντα. Τον Νάκης τώρα με τον Ψοφογιώργο. Ρεφ, ρε,
Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. 14 όλα, 9,5 λεπτά για τη λήξη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τιτάνες εναντίον Πανικού, 14 όλα, 9,5 λεπτά για τη λήξη. Αντωνάκης για τον Ψοφογιώργο, παραλίγο, κλέβει τελικά η ομάδα των Τιτάνων με τον Βανδύρα, Βανδύρας. Σε αργό τέμπο οι Τιτάνες, δεν βιάζονται. Το πικερό λεπτό, Λάπας με Βανδύρα. Είχαμε το φάουλ στο screen, στις τοποθετήσεις των ποδιών λογικά. Με το σώμα το φάουλ. Κατοχή για τους Τιτάνες. Αντωνάκης πιέζει τον Βανδύρα. Παραλίγο το κλέψε από τον Αντωνάκη. Σας είπαμε είναι ο coach, έρχεται από τον πάγκο, δίνει λύσεις. Κυρίως στην επίθεση αλλά και στην άμυνα δεν πάει πίσω. Καλογύρου, πολύ ωραία κίνηση. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, άτυχος. Λάπας. Ακόμη μια κεντρισμένη μάχη, όχι τελικά, η μπάλα έξω. Εδώ ο Βανδύρας διαμαρτύρεται για φάουλ στην κάμερα. Τσελεκίδης για τον Παρασκευά. Τσελεκίδης Παρασκευάς. Νικολόπουλο παραλίγο το κλέψουμε εδώ. Άλλο ένα deflection για τους Τιτάνες, οι οποίοι έχουν κλείσει την αμυνά τους. Τότε είναι δύσκολο να βρει χώρους ο Παρασκευάς για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του και την εκπληκτικότητά του. Εδώ περνάει, να όμως εδώ πάει να βρει χώρο. Περνάει, έχει περάσει ήδη δύο άτομα. Εκτραπάσα, Ψοφογιώργος Θάνος στη γωνία. Αντωνάκης προσποιείται μέχρι μέσα. Τίποτα, καλογύρου και έχουμε φάουλ. Φάουλ από τον... από τον Ψοφογιώργο νομίζω, το Θάνο. Βανδύρα στο pick and roll, σταματάει και σουτάρει, εύστοχος. Πολύ ωραίο το pull-up από τον Βανδύρα. 16-14. Συνεχίζει ισοπαλίες και εναλλαγές στο σκορ στην αναμέτρηση. Αντωνάκης, για να δούμε, θα πάρει το πρώτο σουτ στο match. Step back από τον Αντωνάκη, άστοχος. Αμυντικό από τον Δέλα. Και τώρα Τράκας, ο οποίος έδωσε λύσεις μέχρι τώρα για την ομάδα των Τιτάνων, ήρθε από τον πάγκο. Όπως και ο Δέλας εδώ στο post, άστοχος. Αμυντικό rebound του Ψοφογιώργου του Φάνου. Αντωνάκης του τριών πόντων, άστοχος. Αμυντικό rebound του Δέλα και τώρα καλογύρου. 7,5 λεπτά, 16-14. Βανδύρας. Θα ψάξει λίγα κάποιο σούτ από την κορυφή για να δούμε. Εδώ το κεντρικό pick and roll. Αλλάζουν στα screen πέσει του Πανικού. Βανδύρας, step back, άστοχο. Λάπα στο rebound, δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση, οπότε να βιαστούν οι Τιτάνες. Δέλας γυρίζει, έστοχος. 18-14, να που οι Τιτάνες πάνε να χτίζουν σιγά σιγά μια διαφορά στο παιχνίδι. Όλα τα μάτς του Πανικού είναι πάντα derby, συνήθως χάνουν στο πρώτο ημίχρονο, επιστρέφουν στο δεύτερο και συνήθως στο τέλος κερδίζουν, αλλά για να δούμε σήμερα. Αν και προέρχονται από ήττα νομίζω στο τελευταίο του παιχνίδι. Εδώ Λάπας σε μια ακόμη κερδισμένη μάχη κοντά στα καλάθια. Ενώ δεν είναι ο πιο ψηλός παίκτης του γηπέδου, οι τοποθετήσεις του και τα πολύ δυνατά του πόδια τον βοηθάνε να κερδίζει όλες τις μονομαχίες. Εδώ άμεσα με τα πόδια κυρίως, με τη χρήση των ποδιών. Και έχουμε time out για την ομάδα των Τιτάνων. Όχι, time out, αλλαγή. Ο Τσιβελεκίδης περνάει στη θέση του Λάπα. Και θα παρέτησε αν λάσει ο Λάπα στον πάγκο. Έχει παίξει ήδη 13,5 λεπτά. Παναφορά λοιπόν για τους Τιτάνες. Καλογύρου. Τράκα στην κορυφή. 3 δευτερόλεπτα τον Βέλα. Η μπάλα για τον Πανικό. Τώρα δεν μας έχει δείξει, με εξαίρεση την πολύ ωραία πάσα που πήγε το τελευταίο καλάθι της πρώτης περίοδου. Δεν έχει βρει χώρους. Κλειστή άμυνα των Τιτάνων, κλειστή άμυνα ζώνης.
Πρέπει να βάλει κάποια σούτα ο Αντωνάκης ίσως για να ξεκολλήσουν οι... Εδώ τον Άγης επιθετικό rebound για να δούμε τον Άγης, τον αναφέραμε. Όχι, δεν του κάνει το χαρτί μπάλα, τον ματιάσαμε. Εδώ έχουμε καθαρό επιθετικό φάουλ από τον Τζερελεκίδη στον Αντωνάκη. Πολύ, πολύ έξυπνο τον Άγης στήθηκε. Ο Τζερελεκίδης με τη φόρα έπεσε πάνω του. Και έχουμε αλλαγή τώρα, ο Βέλας έξω, ο Καλαφάς μέσα. Αλλαγή στη θέση 5 για τους... Εδώ ο Παρασκευάς. Ο Γιώργος Θάνος. Ωραία κίνηση, άστοχη, θετικό. Αντωνάκης με δύναμη τελειώνει τη φάση και δίνει ανάσα στους παίκτες του πανικού. Πολύ σημαντική λύση, 18-16. Σας είπαμε, Αντωνάκης, ένας παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, σποράρει. Πολύ σημαντική δημιουργεί και ως για τους παίκτες του. Τσεβελεκίδη στη γωνία. Νάτος Αντωνάκης, και στην άμυνα τώρα. Κάνει το κλέψιμο και τρέχει την ομάδα του Αντωνάκης. Έξτρα πάσα, καλάθι. 18 όλα και έχουμε time out για τους Τιτάνες. Εδώ είδαμε την πρώτη απόπειρα, την πρώτη ευκαιρία που βρήκανε ο Πανικός να τρέξει. Τέτοιο το καλάθι, 18 όλα, 5 και 11 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν με τους Τιτάνες. 18 όλα, ντερμπάρα το match. 5 λεπτά για τη λήξη. Εδώ Βανδύρα σου 3 πόντων, άστοχος. Τράκας παραλίγο το rebound, Σοφογιώργος Θάνος θα το πάρει όμως και Παρασκευάς. Να, εδώ που βρίσκουν ευκαιρίες να τρέξουν ο Πανικός. Πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς είναι γνωστό ότι η άμυνα ζώνης σπάει, πρέπει να τη σπάσει πριν στηθεί. Οπότε ο Πανικός πρέπει να βρει χώρο να τρέξει, πρέπει να πάρει τα rebound αν θέλει να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Οι Τιτάνες μια ομάδα με πιο low tempo game. Το Τράκας Λατ παραλίγο πάλι το κλέψιμο τον Άκης, ο οποίος έχει δώσει πολύ σημαντικές λύσεις ειδικά στην άμυνα. Αμυντικό rebound από τον Αντωνάκη. Κλεψίματα, rebound. Έχει πετύχει και ένα καλάθι. Παρασκευάς. Αντωνάκης. Αντωνάκης μέχρι μέσα. Το rebound της Βελεκίδης στο περιφέρει. Τράκας για τρεις, άστοχος. Rebound το Αντωνάκης, ο Αντωνάκης, ναι. Ήταν με τον Ψοφογιώργο εκεί. Γύρου, πολύ ωραία κίνηση, θα κερδίσει το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές. Και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Καρκαγιάννης θα περάσει για τους Τιτάνες στη θέση του Τράκα και από την άλλη πλευρά Ψοφογιώργος μπαίνει, Ψοφογιώργος βγαίνει. Ο Δημήτρης μέσα, ο Θάνος έξω. Και αλλαγές θέση 4, έξω ο Τσελεκίδης, μέσα ο Πρανδέκος. Καλογύρου, με άστοχο στην πρώτη βολή. Το 18 όλα παλαμένει, 3 και 20 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-3 τα μαντικά φάουλ. Καλογύρου, άστοχο και στη δεύτερη. Ακόμα ένα rebound για τον Αντωνάκη. Παρασκευάς, εδώ για να μην φαβρίκει, είναι πολύ ωραία πάση πίσω την πλάτη. Φραντέκος, θα γυρίσει. Παρενεύει το χέρι του Καλαθά. Παρασκευάς, θα το ζυγίσει. Ψάχνει το μισμάτσο με τον Πρανδέκο εκεί στο post. Πολύ ωραία πάσα, Νικολόπουλος για 2.
άστοχος rebound ο Καλογύρου. Καλογύρου και Αντωνάκης νομίζω έχουν τα περισσότερα rebound σήμερα στο γήπεδο. Το πιέζει ο Ψοφογιώρος Δημήτρης. Βήματα, πολύ καλή άμυνα του Ψοφογιώρου Δημήτρη, ο οποίος δημιουργεί η ρύθμιση αυτό το λάθος των Τιτάνων και κατοχή πάλι για τους για το πανικό. Ψοφογιώργος, ο οποίος με 4 πόντους στην αρχή είχε δώσει ένα προβάδισμα, τώρα εδώ άστοχος. 2,5 λεπτά, 18 όλα, πιέζει ο Ψοφογιώργος, περνάει ο Καλογύρου, περνάει και δεύτερο παίκτη. Βαμβύρας, μέχρι μέσω Βαμβύρας, Αντωνάκης του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια και 2-1 ενός για να δούμε και ασίστ Αντωνάκης. Ναι, άστοχος όμως ο Παρασκευάς, φοβερή φάση και τεράστια ευκαιρία για τον πανικό για να πάρει το προβάδισμα. Βαμβύρας του 3 πόντων, άστοχο, αμυντικό Αντωνάκης. Τι πιο σύνηθες θα μου πείτε, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές τη φράση αμυντικό Αντωνάκης. Παρασκευάς, no look πάσα. Δεν συγκρατεί, σώζει τελικά ο Ψοφογιώργος. Τσεβελεκίδης, Καλαθάς, Καλογύρου. Παραλίγο πάλι το κλέψουμε εδώ από τον Αντωνάκη, ο οποίος κουνάει και την κάμερα. Και έχουμε αλλαγή, Τράκα στη θέση του Βανδύρα. Εδώ ο Τράκα τον βλέπουμε, θα κάνει για την επαναφορά. Και άλλη αλλαγή, ο Κοντόπουλος θα επιστρέψει, ο Αντωνάκης έξω. Εδώ. Εδώ ο Τράκας είναι οδηγίες για το out, για το play που θα ακολουθήσει η ομάδα του. 1 και 45 για τη λήξη, 18 όλα. Το σούτ από τον Καρκαγιάννη μέσα! Σούτ 3 πόντων και 21-18 με 1,5 λεπτό να απομένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παρασκευάς, ψάχνει κάποιο γεννό διάδρομο, φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τους Τιτάνες. Μόλις ένα για τον πανικό. Όχι, λάθος. Δεύτερο ομαδικό για τους Τιτάνες. 3 έχει ο πανικός. Καρκαγιάννης λοιπόν το προηγούμενο τρίποντο. 21-18. Σε αυτή την περίοδο πρωταγωνιστούν οι Τιτάνες. Έχουν ένα προβάδισμα από 4 μέχρι 3 πόντους. Είτε Παρασκευάς, ένα λαπρίντεζι, ένα πεταχτάρι. Ασίστα τον Ψοφογιώργο Δημήτρη. Παρασκευάς μειώνει 21-20. 1 και 10 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ το δικαιρό της Ευελεκίδη με Καλογύρου. Καρκαγιάννης από την πεστόχησε πριν, τώρα και drive, αστοχή, Παρασκευά στο rebound και τρέχει προφανώς. Ψάχνει να βρει αν οργάνω την άμυνα. Πολύ ωραία πάσα, Πραμβέκος. Λάθος με τη σειρά του, της Ευελεκίδης. Καρκαγιάννης τώρα, ηρεμή. 48 δεύτερα για τη λήξη. Καλογύρου, Καρκαγιάννη, σου 3 πόντων από τον Καρκαγιάννη. Άστοχος, επιθετικό του Τράκα. Καλογύρου και αυτός με τη σειρά του για 3, άστοχος, Σεβελεκίδης. Κατευθείαν, πάλι rebound τον Καλαθά. Πρόβλημα στα rebound για τον πανικό. Τράκας, Σεβελεκίδης σε μια δύσκολη προσπάθεια, μπάλα έξω. Και 23 δευτερόλεπτα, τελευταία επίθεση, όλοι για τον πανικό. Με ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε να προσπεράσουν. Παρασκευάς δίνει οδηγίες στους παίκτες του πώς να στηθούν. Πανικός τώρα εδώ με Παρασκευά. Έχει ακόμη χρόνο, 16. Κλειστή άμυνα των Τιτάνων. Εδώ το πήγε ρόλο με τον Βραμβέκο. Παρασκευά σταματήσει να σουτάρει για 3. Μέσα! Και 21-23, 3-2-1 λίγη για να δούμε. Όχι τίποτα. 21-23. Τελικά κρατάει το προβάδισμα 2 πόντων που είχε από την πρώτη περίοδο ο πανικός. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 21-23. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Έρντομ. Στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Τιτάνες εναντίον πανικού. 21-23. Τυπικά φιλοξενούμενος ο πανικός. Εδώ Παρασκευάς. Δύο buzzer beater έχουν σε κάθε περίοδο οι Τιτάνες μέχρι τώρα, για να μην έχει στην τρίτη περίοδο. Ψοφογιώργος,
κάτι σαν πάσα, κάτι σαν σούτ, τελικά κατοχή της Τιτάνες. Μέχρι τώρα έχουν ξεφύγει με 4 πόντους ομάδων των Τιτάνων και μάλιστα 4 ομάδων του Πανικού. Συνεχές εναλλαγές, συνεχές ισοπαλίες, το Παρασκευάς, το σπίτι. Αντωνάκη σου 3 πόντων, είναι άστοχο, αμυντικό rebound ο Βανδύρας. Τράκας για 3, άστοχος, αμυντικό από τον Καρανάτσιο. Τσοχογιώργος, πολύ ωραία σταυρωτή. Πολύ ωραία πάσα στον Αντωνάκη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ ωραία φάση για την ομάδα του Πανικού, η οποία δεν επιστρέφθηκε σε καλάθι, αλλά ο Αντωνάκης θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αντωνάκης, την πρώτη του βολή, άστοχος, 3 σήμερα ο Αντωνάκης. Αλλά έχει δώσει την ψυχή του στην άμυνα. Άστοχος και στην δεύτερη, Παρασκευάς, τελικά παραμένει για, για τον Πανικό. Τρίποντη βόμβα από τον Παρασκευά, δεύτερο σερί του τρίποντο, πρώτο του στην τρίτη περίοδο και 21-26, για να δούμε, θα είναι το σημείο που θα ξεφύγει η ομάδα του Πανικού. Αμυντικό φάλο τον Παρασκευά, ο οποίος πήγε να πάρει το επιθετικό. Φάρα από τον Παρασκευά στο Βανδύρα και επαναφορά στα πλάγια για την ομάδα των Τιτάνων. Βανδύρας, παραλίγο το κλέψιμο από τον Παρασκευά. Ίσως να πρέπει να αυξήσει και λίγο την έντασή του στην άμυνα ομάδα του Πανικού. Οι Τιτάνες έχουν πάει το μάτς στο ρυθμό τους. 9 υπόλοιπο για την επίθεση, 8,5 λεπτά για τη λήξη, 21-26. Εδώ έχουμε την προσπάθεια, άστοχη, αμυντικό rebound από τον Πρανδέκο και εδώ Παρασκευάς. Πάσκος ήταν από τον Καρκαγιάννη, Παρασκευάς για τον Ψοφογιώργο Δημήτρη. Θα δούμε στις θέσεις τριπλής απειλής, ψάχνει κάτι, Ψοφογιώργος. Πολύ ωραία πάσα, Πρανδέκος. Στο post, προσποιείται, γυρνάει, τελειώνει τη φάση. Πετυχαίνει το καλάθι, 21-28. Πολύ σημαντικό σημείο η αρχή της τρίτης περίοδου όταν είναι κλειστό ένα παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε την ομάδα του Πανικού να έχει μπει πιο αποφασισμένη, με καλύτερες λύσεις, με πολύ καλή άμυνα. Διαγώνια πάσα, παραλίγο το κλέψιμο. Βανδύρα σου 3 πόντων, άστοχο, αμυντικό Αντωνάκης. Και τρέχει 3-2-2, για να δούμε Αντωνάκης μέχρι μέσα. Πολύ καλή άμυνα από τον Τράκα, αλλά Αντωνάκης θα πετύχει το καλάθι και έχουμε time out 21-30, 7-37 για τη λήξη της περιόδου. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της περιόδου. Συνέχεια στην τρίτη περίοδο, με 7,5 λεπτά να απομένουν. Τιτάνες 21, Πανικός 30. Εδώ η παγίδα στο πικ, τελικά παρέμβασε με το πόδι από τον Πρανδέκο. 10. Εδώ το match-up, Βανδύρας εναντίον Παρασκευά, οι δύο κινητοί ρημοχλοί των δύο ομάδων. Εδώ Τράκας, κλέψιμα από τον Αντωνάκη, φοβερή εμφάνιση, ο οποίος βουτάγει για την μπάλα, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Τράκας για 3, άστοχος rebound ο Δέλλας. Άστοχος, αλλά κερδισμένο φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές στον Δέλλα με το νούμερο 17 που πέρασε το παιχνίδι. Εύστοχος, πρώτος πόντος στην τρίτη περίοδο για την ομάδα των Τιτάνων, 22-30. Καρανάτσιο στο rebound και Παρασκευάς.
Πάντα σε αυτή την κλειστή άμυνα ζώνης οι Τιτάνες. Αντωνάκης, τον Πραντέκο, Πραντέκος από την baseline. Πολύ ωραία πάσα, το σούτ είναι άστοχο, επιθετικό του Ψοφογιώργου. Και καλάθι του Ψοφογιώργου. Έκτος του πόντος στο παιχνίδι και 22-32. Για πρώτη φορά έχουμε διψήφια διαφορά στην αναμέτρηση. Είναι για τον Πανικό, ο οποίος έχει μπει αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ γρήγορο passing game εδώ, Μπανδύρας, Καρκαγιάννης, Μπανδύρας με τον Αντωνάκη. Ακόμη μια φοβερή άμυνα, το σούτ είναι 3 πόντων, πολύ καλή άμυνα του Ψοφογιώργου. Rebound Αντωνάκης. Και Παρασκευάς. Περνάει, πολύ ωραίο το φλότερ, άστοχο rebound ο Βέλλας. Καρκαγιάννης. Δεν αγχώνεται τίποτα. Τράκας. Δίνει το λες στους παίκτες του Ιαφέ. Άστοχο επιθετικό ο Λάπας και καλάθι ο Λάπας. 24-32 με 5-45 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αντωνάκης, Ψοφογιώργος, σου 3 πόντων, είναι άστοχο, παραλίγο, αμυντικό rebound ο Λάπας. Μπανδύρας. Και έχουμε τρίποντη βόμβα από τον Μπανδύρα, ο οποίος μειώνει κι άλλο. Ρίχνει την διαφορά στη μέση, 27-32. Υπενθυμίζω έφυγε πριν ένα λεπτό περίπου με συν 10 ο Πανικός. Άλλοι Τιτάνες δηλώνουν παρόν, πολύ ωραία πάσα. Φοβερό στοπ του Βέλα, φοβερό στοπ του Βέλα στον Αντωνάκη. Και έχουμε αλλαγή. Πέντε λεπτά απομένουν. Τράκα στην επαναφορά μετά τη φοβερή, μετά το φοβερό στο Κουβέλα με τον Άκη. Εδώ ένα 2-2 down screen για να μην πάω στον Καλαθά. Καλαθάς θα γυρίσει, θα στοχίσει. Θα δούμε Πραντέκος, coast to coast. Μέχρι μέσω Πραντέκος, καλάθι. 27-34. Τραμβέκος ακόμη μια φορά νικητής και έχουμε το φάουλ. 2-2 ατομαδικά, 4-15 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τραμβέκος, ο οποίος στις τελευταίες φάσεις δείχνει να έχει πάρει τα πάνω του. Κοντόπουλος. Κατασκευάς στο κόψιμο του Κοντόπουλου, παρεμβάλλεται ο Καλαθάς. Και επαναφορά για τους για τον Πανικό. Παρασκευά σου 3 πόντων. Άστοχο, αμυντικό rebound του Τράκα, ο οποίος θα προσπαθήσει να τρέξει. Καρκαγιάννης. Άστοχος, πολύ καλή άμυνα Παρασκευά. Μπροστά, Τράκας. Εδώ Καλαθάς, καλάθι. 29-35. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο Πανικός τελικά. Οι Τιτάνες είναι αποφασισμένοι να παλέψουν το μάτς μέχρι το τέλος. Δεν τα παρατάνε, δεν απογοητεύονται. Βρίσκουν λύσεις, σκοράρισμα. Ψοφογιώργος το στόπ από τον Καλαθά. Βαμπύρας. Στη γωνία.
Λαπάς, Αντράκας. Δέλας προσποιείται, θα σουτάρει. Μεγάλο καλάθι από τον Δέλα. Μειώνει σε 31-34. Σας είπαμε από την αρχή, θα είναι φοβερό το παιχνίδι. Αν και έχει χαμηλό σκορ μέχρι τώρα. Οι εναλλαγές και οι συγκινήσεις που μας προσφέρουν τώρα είναι πάρα πολλές. Παρασκευάς, προσποιείται. Πολύ ωραία πάσα, αλλά την παρεμβάλλεται ο Βαμβύρας, διάβασε τη σκέψη του. Βαμβύρας, πολύ ωραίο coast to coast και Βαμβύρας θα πετύχει το καλάθι και 33-34. Και έχουμε time out για τον Πανικό, ο οποίος μέσα σε περίπου 3,5 λεπτά έχασε μια διαφορά 10 πόντων και πλέον προηγείται μόνο με έναν. Με 2,9 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα τα πούμε σε λίγο για το τελευταίο υπόλοιπο των 2 λεπτών. Τρέψαμε Πανικό στην επίθεση με Αντωνάκη. Περάσει έξω Παρασκευάς. Και πήγε ο ψοφογιώργος ο Θάνος. Σου 3 πόντων μέσα! Μεγάλη ανάσα για τους Τιτάνες με τον ψοφογιώργο τον Θάνο, ο οποίος με μια τρίποντη βόμβα κάνει το 33-37. Τράκας για τον Καλαθά, Καλαθάς τελειώνει τη φάση. Επιθετικό rebound από τον Καρκαγιάννη και τώρα Καλογύρου. Πολύ ωραία πάσα, Δέλας, άστοχος, rebound ποιος, Ρανδέκος. Και τώρα Αντωνάκης. Κοντόπουλος. Προσποιείται Αντωνάκης, ανά, ηρεμεί το παιχνίδι. Πήγε ρόλο με τον Ψοφογιώργο. Πλανδέκος ο 3 πόντων, άστοχο, rebound ο Δέλας. Ένα λεπτό ακόμη για τη λήξη της περίοδου. 33-37 μπροστά ο Πανικός. Καλογύρου, άστοχος, rebound ο Καρανάτσο. Ψοφογιώργος εδώ. Άστοχη προσπάθεια, θετικό rebound του Νικολόπουλου, του Κοντόπουλου. Και κατοχή πάλι για τον Πανικό. Αντωνάκη στη γωνία. Θα σουτάρει για τρεις. Άστοχος, επιθετικό του Κοντόπουλου πάλι. Πάλι Αντωνάκης. Θα στη γωνία, Πρανδέκος. Θα κάνει βήματα, πολύ σωστό. Βιάστηκε να ξεκινήσει. 30 δεύτερα, 33-37 παραμένει. Βέβαια Καλογύρου. Το φύκα από τον Καραθάκη, έχουμε το φάλα από τον Αντωνάκη. Τρίτο ομαδικό. Ένα δεύτερα για λήξη, τα 14 στη διάθεση των Τιτάνων. Δέλας, Τράκας για τρεις, άστοχος, rebound, ο Κοντόπουλος. Έξι μένουνε για τη λήξη, 5, 4, Ρανδέκος θα σταματήσει, θα σουτάρει, άστοχος. Τέλος λοιπόν και για την τρίτη περίοδο, 33-37, Τιτάνες Πανικός, 33-37, επιστρέφουμε σε λίγο με την τέταρτη και συναρπαστική περίοδο. Εδώ μπροστά μας Μιχάλης Καλογύρου, θα ξεκινήσει την τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης. Για τους Τιτάνες, κατοχή για τους Τιτάνες, 33-37, τώρα ο Βανδύρας θα οργανώσει μια ακόμη επίθεση για την ομάδα του. Αλλά πάλι στον Καλογύρου, Καλογύρου. Τρίποντη βόμβα από τον Βανδύρα, εύστοχος. Σας είπαμε, η κορυφή είναι από τις αγαπημένες του θέσεις στο γήπεδο. Για το δεύτερο τρίποντο νομίζω που βάζει από εκεί. 36-37 και τώρα ετοιμαστείτε για ντέρμπι. Κοντόπουλος, άστοχος, το rebound από τον. Έχουμε τζάμπολ, κατοχή για τον Πανικό. Άλλο μια διεκδίκηση του Πρανδέκου. Επίσης αυτός όπως ο Λάβας δίνει πολλές μάχες και στις δύο ρακέτες. Παρασκευάς του 3 πόντων, άστοχο, rebound ο Λάπας.
Καλάθι από τον Καλογύρου και προβάδισμα μετά από πολλή ώρα για τους Τιτάνες. 38-37. Είχαν να προηγηθούν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Φοβερό passing game. Κόβεται ο Αντωνάκης από τον Καλαθά και κατοχή πάλι για τους Τιτάνες. Και Καλογύρου. Κοβατήρας φανάει στο λάπο που ξέχασε το σύστημα. Καρκανάς. Το σούτ είναι άστοχο, rebound του Πρανδέκου. Παρασκευάς μέχρι μέσα, προσποιείται, έξτρα πάσα, Αντωνάκης δεν πιάνει καλά την μπάλα, Παρασκευάς θα πατήσει την πλάγια γραμμή, πολύ σωστό το σφύριγμα από το διαιτητή, άπλωσε το πίσω πόδι του, είπαμε πήγε να ξεκινήσει. Καλογύρου τώρα. Καλογύρου προσποιείται. Πολύ ωραία πάση του, αλλά ο Λάπας ξεχάσει να πει την ρακέτα. Οπότε παράδοση των δευτερολέπτων και κατοχή για τον Πανικό με τον Παρασκευά. Ο οποίος πήρε απαραίτητη ανάσα στα τέλη της τρίτης περίοδου. Τώρα φρέσκος ετοιμάζει μια ακόμη επίθεση για, για την ομάδα του. Παρασκευάς. Συνονοησία και σύγκρουση μεταξύ Αντωνάκη και Κοντόπουλου. Εδώ ο Βανδύρας, πάντα άνετος. Εσύ Μιχάλη, εσύ! Και τώρα Καλογύρου. Παρασκευάς, άστοχος, rebound ο Καλογύρου. 38-37, δεν έχει σκοράρει ακόμη ο Πανικός αυτή την τέταρτη περίοδο. 3 λεπτά άποντος. Σε αντίθεση με τους Τιτάνες που έχουν πετύχει ένα τρίποντο με τον Βανδύρα. Εδώ, άστοχο το shoot, rebound ο Παρασκευάς. Πολύ ωραία πάσα. Βανδέκος. Μέχρι μέσα, άστοχος, rebound ο Λάπας. Και τώρα Βανδύρας. Καλογύρου για τρεις από τη γωνία μέσα. Να που οι Τιτάνες δείχνουν τα δόντια τους σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 41-37. Γυρίζουν το μάτς σε λιγότερα από 10 λεπτά από το μείον 10. Θυμίζω στα μέσα της τέταρτης περίοδου είχαν ξεφύγει με 10 πόντους ο Πανικός. Και τώρα αλλαγή, μέσα ο Τράκας, έξω ο Καρκανάσιος, ο Καρκαγιάσης και Καλογύρου. 6 λεπτά με τη λήξη, 41-37. Λάθος του τράβα, ξέρει ο Πρανδέκος και άλλο Παρασκευάς. Ένας ενός με τον Βανδύρα, θα πάρει το φάουλ. Δεν θα πετύχει το καλάθι και δικαίωμα για δύο βολές.
άστοχο στη βολή. Και 41-38 ήταν ο πρώτος πόντος για τον Πανικό σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Παρασκευάς, άστοχος. Ριμπάντο ο Νικολόπουλος με τη σειρά του και αυτός ο άστοχος θα παίρνει το ριμπάντο την άστοχη προσπάθειά του. Παρασκευάς. Παρασκευάς, πολύ ωραία πάσα, Ψοφογιώργος. Το στόπ από τον Λάπα και τώρα Καλογύρου. Και φάουλ από τον Ψοφογιώργο. Πέντε και 26 για τη λήξη, 41-38. Ο Πανικός φαίνεται ότι βρίσκεται σε σύγχυση. Δεν τους βγαίνουν οι φάσεις. Σας είπαμε, άμα δεν τρέξει ο Πανικός είναι δύσκολο το μάτς σήμερα. Οι Τιτάνες σε αργό τέμπο, άμυνα ζώνης, κλειστή άμυνα. Ρισκάρουν τα ελεύθερα μακρινά σουτ. Εδώ Τράκας προσποιείται μέχρι μέσα το σουτ. Μέσα από τον Τράκα, 43-38. 5 λεπτά ακόμη, 43-38. Κλασικό μας Πανικού. Όλα τα μάτς κρίνονται στο τελευταίο λεπτό ή και στην τελευταία φάση. Θυμίζουμε πριν 2 ή 3 εβδομάδες περίπου κέρδισαν μάτς με 2 βολές του Ψηφογιώργου του Φάνου σε νεκρό χρόνο. Όλα τα μάτς ντέρμπι, όλα τα μάτς κρίνονται στο τελευταίο λεπτό. Μάλλον αυτό θα συμβεί και σήμερα. Για να δούμε όμως τι μας επιφυλά στο τελευταίο 4,5 λεπτά. Βαμβίρας για 3, μέσα! 46-38 και time out για τον Πανικό. Με 4,5 λεπτά να απομένουν. Ένα φοβερό σερί που τρέχουν οι Τιτάνες. Τα τελευταία 10-11 λεπτά. Από το μείον 10 βρίσκονται τώρα στο σύν 8. Επιστρέφουμε σε λίγο για τα τελευταία 4,5 λεπτά. Επιστρέψαμε, 4-31. Τιτάνες 46, Πανικός 38. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτά τα τελευταία 4,5 λεπτά. Σοφογιώργος Δημήτρης. Λάθος πάσα, κλέβει ο Δέλλας. Και τώρα Τράκας. Εδώ παραλίγο λάθος πάσα, Καλογύρου. Κατοχή για τον Πανικό με τον Παρασκευά. 4 και 10 για τη λήξη. Ζητάει ένα πικ από τον Καρανάσιο. Τραπάσα, Ψοφογιώργος προσποιείται. Πολύ ωραίο τρίγωνο αλλά άστοχη προσπάθεια. Παραλίγο εδώ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το τρίγωνο όμως για τον Πανικό. Πολύ ωραία επίθεση. Καλαθάς, Καλογύρου προσποιείται μέχρι μέσα το φλότερ, καλάθι και στο συν 10 οι Τιτάνες, 48-38. Απίστευτο, έχει μείνει ο Πανικός με ένα πόντο τα τελευταία 6,5 λεπτά. Διάσμο Παρασκευάς, δεν μπορεί να απαντήσει, το rebound από Δέλλα. Για να δούμε ο Πανικός, θα βγάλει αντίδραση από τα τελευταία 3,5 λεπτά, 3 λεπτά. Αντωνάκης προσποιείται. Πολύ ωραία πάσα, Παρασκευάς για 3. Άστοχος, την μπάλα έξω. Εδώ Καλογύρου. Καλογύρου μέχρι μέσα, φοβερή προσπάθεια, αλλά Αντωνάκης στο rebound. Φοβερή προσπάθεια του Καλογύρου, πέρασε σαν σταματημένος στους αντιπάλους του. Παρασκευάς, Κοντογιάννης άστοχος, Παρασκευάς το putback άστοχο. Ξανά ίδιο στο rebound. Αντωνάκης τώρα. Αντωνάκης για 3, άστοχος. Ψοφογιώργος για 2, μέσα! Ακόμη μία λύση από τον Ψοφογιώργο, ο οποίος στο κρίσιμο σημείο του μάτς δίνει τεράστια λύση στην ομάδα του. 48-40, 2 και 17 για τη λήξη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε για αυτά τα τελευταία 2 και 15. Μπροστά οι Τιτάνες με 8 πόντους. Για να δούμε τι μας περιμένει αυτά τα τελευταία 2 λεπτά. Καλογύρου. Μπανδύρας, 10 για τη λήψη επίθεσης. Βέλας, ο rebound, τελειώνει. Πετάει την μπάλα ο Βέλας. Βρει Στεφάνη και τώρα καλανά στο rebound και ψεφογιώργος. Παρασκευά στη γωνία, φάλα από τον Τράκα, δεύτερο ομαδικό. Και 35 για τη λήξη. Εδώ Παρασκευά ξανά προσποιείται. Ψάχνει και ενώ χώρο πολύ ωραίο και φοβερό στόπ του Καλαθά. Και έχουμε φάουλ. Ένα και 26 για τη λήξη. Παρασκευάς για 3 από τη γωνία, μέσα! Για να δούμε, 48-43. Μεγάλο καλάθι το Παρασκευά. Αντωνάκης κλέβει και έχουμε φάουλ. Είναι φοβερή προσπάθεια του Αντωνάκη στην άμυνα σήμερα. Έχει πάρα πολλά κλεισίματα, πάρα πολλά rebound, πολλές κερδισμένες άμυνες. Και εδώ στο τέλος σας φανεί κομβικός για το αν θα καταφέρει ο Πανικός να κάνει την ανατροπή και να πάρει το μάτς. 48-43, 1 και 12 για τη λήξη. Κοντόπουλος, Αντωνάκης, ήρθε η ώρα να βάλει και ένα μεγάλο σουτ, για να δούμε. Σοφογιώργος. Εδώ προσποίηση, Κοντόπουλος, λάθος πάσα, Αντωνάκης. Χαμένη επίθεση για τον Πανικό. Έχουμε μπροστά μας τον Τράκα, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει την επαναφορά. Ο διοικητής τον πάει πιο πίσω. Πιέζει ο Πανικός, δεν του απομένουν πολλά περιθώρια. Καλογύρου, για να δούμε. Έχουμε φάρα τον Ψοφογιώργο. Είναι το δεύτερο ομαδικό. Πάλι Τράγια στην επαναφορά. Πάλι Καλογύρου περιμένει να υποδεχτεί την μπάλα από την πίεση του Ψοφογιώργου. Και Καλογύρου. Καλογύρου σπάει το double team. Μπάλα μπροστά, Βέλας μέχρι μέσα, καλάθι. 50-43, Ψοφογιώργος. Εξτραπάσα τον Άκης, για να δούμε. Άστοχος, rebound ο Βανδύρας. Σπάει το press. Και έχουμε φάουλ από τον Αντωνάκη. Με 28 δεύτερα να απομένουν για το τέλος. Τρίτο ομαδικό. Καλαθάς τώρα, υποτυπίεση του Καρανάτσου. Καλογύρου. Κλέψιμο από τον Ψοφογιώργο, Παρασκευάς για 3 μέσα!
15 δεύτερα για τη λήξη αυτού του φοβερού παιχνιδιού. 50-46 με τον Παρασκευά να έχει πετύχει δύο σερί τρίποντα τα τελευταία δύο λεπτά και να έχει γυρίσει, να έχει δώσει ελπίδα στον πανικό. Εδώ Αντωνάκης πιέζει το Δέλα, φάουλ. Τέταρτο μαδικό, από εδώ και πέρα όλα βολές. Αλλά δεν πρέπει να κάνει ο πανικός για να πάει στις βολές η ομάδα των Τιτάνων. Θα ρισκάρουν λογικά. Θα περιμένουν τους Τιτάνες να χάσουν βολές. Πάλι φάρα τον Αντωνάκη. Δεύτερα, 50-46. Μέσα ο Δέλλας, 51-46. Άστοχη δεύτερη, 9. Για να δούμε Παρασκευάς. Τι θα προλάβουν να κάνουν Τιτάνες. Παρασκευάς, πάσα, Ψοφογιώργος για 3. Μέσα! 3 δεύτερα μένουν για να διαβάσει 2 πόντους. Φάουλ στον Καλαθά, 1,5 δεύτερο. 51-49. Φοβερή εξέλιξη του παιχνιδιού. Για να δούμε. Στη δεύτερη για να περάσει ο χρόνος, για να δούμε. <Το-> 51-49, 1,5 δεύτερο. Ο πανικός έχει και ένα time out. Εύστοχος, η διαφορά στις 3. Και μας απομένει 1,5 δεύτερο. Κρατάμε εδώ την κάμερα. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν την τελευταία επίθεση. Τα 2-49, 4-5 ομαδικά, όλα τα φάουλ βολές. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν την τελευταία επίθεση για την ομάδα του Πανικού. Οι Τιτάνες, οι οποίοι επέστρεψαν από το πλην 10, πήγαν στο συν 10. Ο Πανικός τώρα, ο Βανδύρας εδώ κάτι θέλει, για πες μας, φίλε μου. Για να δούμε, τελευταία επίθεση. 52-49, 1,5 δεύτερο. Ό,τι φάουλ γίνει πριν μπει μπάλα μέσα είναι διαφορετικό. Πρέπει όποιος πιάσει την μπάλα να την πετάξει κατευθείαν και ό,τι γίνει για τον πανικό. Παρασκευάς για 3. Τέλος. 52-49, νίκη για τους Τιτάνες στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Από το Eldom σας καληνυχτίζω, καλό βράδυ.
και καλή συνέχεια.